συνάδελφοι, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι από τα πλέον σοβαρά. Αν ήταν κάτι εύκολο, θα είχε λυθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Εδώ αυτή η συζήτηση κρατά 15 χρόνια. Όπως και να το δεις, 2000 συζητούσαμε για κινητά εργοστάσια. Τα παίρναμε από το Λιγανόκαπο, τα πηγαίναμε λίγο πιο πέρα, τα πηγαίναμε παραπάνω στην Ξερόλακα, τα ξαναγυροφέρναμε. Γιατί γινόταν αυτό? Το είπαμε και από την αρχή. Το ζήτημα των σκουπιδιών δεν είναι ένα απλό θέμα. Αφορά το λαό μας, αφορά το περιβάλλον, αφορά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, αλλά ταυτόχρονα είναι και φλέβα χρυσού. Για κάποιους αυτό το θέμα είναι ζωτικής σημασίας και μιλούμε για ομίλους οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από το ζήτημα αυτό. Να πω 2-3 κουβέντες για να έρθουμε στην ουσία του. Εάν γινόταν υλοποιήσιμη η πρώτη τους επιλογή για το εργοστάσιο, αυτά τα οποία οι Γερμανοί που ως τεχνολογία ξεπερασμένοι θέλανε να ξεμπλοκαριστούν και να πούν πάρτε τα από εδώ πέρα, είναι σαν τα αυτοκίνητα τα οποία πέρασε η τεχνολογία και βγήκαν καινούρια και λέγανε φορτωθείτε τα εσείς, εάν αυτό είχε γίνει σήμερα, στον χώρο τον οποίο λέγανε ότι θα έχουν χιντή, θα είχαν ατελείωτους στόχους από το σκουπίδι, γιατί δεν θα τα κάναν τίποτα. Θα τα ξεραίναμε, θα τα πληρώναμε και θα τα θάβαν δίπλα, θα βρεχόντουσαν και θα γινόντουσαν σκουπίδια. Είναι αυτά τα οποία λέγαμε εμείς παλιότερα. Εμείς που θεωρούμασταν τότε ότι ήμασταν περίεργοι, δεν καταλαβαίναμε, δεν ξέραμε, πριν όμως ξέραμε πολύ καλά και επιβεβαιωθήκαμε. Εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα λέγαμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα λέγεται ορθολογισμός. Δεν είναι ζήτημα ιδεολογικό. Έχει πολιτική ουσία με την έννοια ενδιαφέρονται πολύ για αυτά τα ζητήματα για οικονομικούς λόγους. Άρα λοιπόν, η στάση που ακολουθήθηκε από τότε μέχρι σήμερα δημιούργησε ζητήματα γιατί εμείς παραλαμβάνουμε τώρα μια κατάσταση σαν να ξεκινούμε από το 2000. Γιατί δεν έγινε κανένα βήμα παραπέρα. Δεν έχουμε καμιά υποδομή παραπάνω. Και βέβαια έρχεται κάποιος και λέει, μα εσείς τώρα, εμείς τώρα τι να κάνουμε. Εμείς ήρθαμε εδώ 2 μήνες και πάμε να βάλουμε τα ζητήματα κάτω για να τα ξεμπλοκάρουμε. Και για να μην αρχίζω να λέω, δεν συζητώ σήμερα, διότι είναι ξυπνάδες τώρα να ζητάς σήμερα εδώ πέρα και να λες και να σηκώνεις και το δάχτυλο και να φωνάζεις και να λες, χρόνοι νοδίζεις, πότε, πέστε μας το σχεδιάγραμμα, πώς θα το κάνουμε, τι να κάνουμε. Γιατί τα εργαλεία τα έχετε εσείς. Εμείς σας καλούμε εδώ πέρα, είσαστε, πάρτε τα εσείς. Φέρτε το σχέδιο σας εσείς, τα πλάνα B, τα πλάνα Α, Β, Γ. Τι συζητούμε εδώ πέρα? Εδώ αυτό το οποίο συζητούμε είναι ότι καταρχήν ποια χρηματοδότηση. Την χρηματοδότηση την έχετε? Έχεις τα εργαλεία και σχεδιάζεις δηλαδή? Άρα όλα αυτά είναι κατανοητά. Μεταξύ μας είμαστε. Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται. Επομένως, και επειδή δεν μπαίνει σε συζήτηση, θα το αναφέρω μόνο. Ξαναεπανέρχεται το κυρίαρχο ζήτημα. Τι σχεδιασμό χρειάζεται αυτή η χώρα για να προκόψει? Κεντρικό σχεδιασμό. Ναι, τι άλλο χρειάζεται για να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα? Λαϊκή εξουσία. Αν τα έχεις αυτά σήμερα, δεν συζητούσαμε για τα σκουπίδια και δεν τρανιόμασταν. Το πάω παραπέρα. Δεν σε αγαπητοί τη συνάδελφη, τι κάναμε εμείς μόλις αναλάβαμε. Για να έχετε μία ενημέρωση, όχι τόσο στα τεχνικά ζητήματα, τα είπε ο κύριος Κουρδάς πολύ καλά. Εμείς όταν τελείωσαν οι εκλογές, ξεκινήσαμε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η υπόθεση. Με ποιους θα πας να συζητήσεις? Το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να πάμε να συζητήσουμε με τους γειτόνους μας, με τους ανθρώπους από τους οποίους θα πρέπει να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Και πήγαμε στη γειτονιά μας, στην Κάτω Αγκαλιά, να βρούμε τον εκεί δήμαρχο που εκλέφθηκε. Να κάνουμε συζήτηση, ειλικρινή όμως, όχι πονηράδες, όχι κολπάκια, καθαρά και ξάσταρα. Και όπως παρακολουθεί εκείνος και το ζητούμε να μας παρακολουθεί, το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Ειλικρινά. Δεν είναι ότι εμείς αδιαφορούμε τι θα γίνει με το δικό τους το χώρο. Γιατί και εκείνοι έχουν κάνει τον χώρο στον οποίο θα πάνε τα σκουπίδια και ονειρεύονται να το κρατήσουν για πολλά χρόνια. Βάλαμε ειλικρινά ότι δεν μπορεί να είναι όμως και ότι εγώ δεν δέχομαι άλλα σκουπίδια. Καθίσαμε να βρούμε κοινές λύσεις σε ειλικρινή βάση, να δούμε τι κοινό μπορούμε να βρούμε, να πάμε να βρούμε αυτούς που εμπλέκονται με το κεντρικό, με το σχεδιασμό, το περιφερειακό,
Κάναμε ειλικρινή συζήτηση μαζί τους και πιστεύουμε ότι τουλάχιστον αν δεν φτάσαμε στο σημείο να πούμε κάτι, τουλάχιστον να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, να μιλούμε καθαρές κουβέντες, όχι κολπάκια. Τι άλλο κάνουμε? Προσπαθούσαμε να βρούμε τους περιφερειάρχες, τους οι αποκεντρωμένοι υπουργούς, στελέχη. Φτάσαμε κάποια στιγμή να μας καλεί η Γενική Γραμματέα του ΙΠΕΚΑ, το Υπουργείο, να κάνουμε συζήτηση όπου ήμασταν όλοι εδώ και δέστε πώς έφτασε η συζήτηση και κατέληξε και πώς έρχεται η πρόσκληση σε εμάς. Έχει σημασία να ακούσετε τον τρόπο, με το περιεχόμενο με τον οποίο συγκαλείται η συνάντηση, γιατί αυτό το οποίο είχε προηγηθεί έδειχνε ότι γίνεται σοβαρή συζήτηση. Λέει λοιπόν η πρόσκληση προς εμάς τον Δήμο και προς όλους τους καλεσμένους. Όπως είναι γνωστό, ο Χιτά Πατρέων στη θέση Ξερόλακα έχει κορεστεί, θα τα λέει το Υπουργείο, με συνέπεια να είναι επιτακτική η εξέβρεση εναλλακτικής λύσης διαχείρισης των στερεών απευθύντων και η άμεση αντιμετώπιση πιεστικών, τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που υπάρχουν. Ζητούμε να είναι η οριστική πάυση λειτουργίας του ΧΙΤΑ και η άναρξη έργων αποκατάστασής του, η προσωρινή διαχείριση των αποβλήτων και η οριστική επίλυση του προβλήματος. Αυτά δεν γράφονται έτσι. Δεν ελάτε εδώ πέρα. Κάτι προηγείται. Κάποια σοβαρή συζήτηση γίνεται. Εμείς μένουμε σε αυτό? Όχι. Γιατί το περιβάλλον το γνωρίζουμε, είναι δυσμενές και επηρεάζεται. Από ποιους επηρεάζεται πρώτα και κύριε? Από τους ομίλους. Εμείς επειδή κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση επιστημονική, πέρα από και μιλούμε με όρους αυτούς του ορθολογισμού, δεν σημαίνει ότι ξεχνούμε ποιοι άλλοι ενδιαφέρονται για αυτή την υπόθεση. Δεν είναι μόνο οι εμπλεκόμενοι στους φυσικά πρόσωπα, υπάρχουν και οι άλλοι. Το παίρνουμε υπόψη μας και λέμε στον πατραϊκό λαό τι? Ότι κοίταξε να δεις, δεν μας χαρίσουν τίποτα. Θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να δούμε στα σοβαρά πώς θα υπερασπιστούμε και αυτά τα ζητήματα. Το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε δεν το καθορίζουμε εμείς, καθορίζονται από άλλους. Να μην το πάρουμε αυτό.